Τι έγινε, παιδιά, τι έγινε. Ψαρώσαμε με το time sleep του Λόγη. Τι έγινε, όταν ο Θωμάς μιλούσε για μελλοντικό και παρελθοντικό Θωμά, γιατί δεν μιλούσε κανένας, Βαλίτσες. Σήμερα λοιπόν θα διασκεδάσουμε σχολιάζοντας την δεύτερη σεζόν της τελευταίας σειράς της Marvel, Loki, μέχρι σήμερα εννοώ. Οπότε, πάρτε snacks, πάρτε αναψυκτικά. Μη φάτε όμως πάρα πολύ βαριά, γιατί με τα ταξίδια στον χρόνο μπορεί να βγάλετε καμιά ρουκέτα. Έτοιμοι! Φύγαμε! Πριν ξεκινήσω, να σου πω εάν είσαι καινούριος ή καινούρια σε αυτό εδώ το κανάλι, να μην ξεχάσεις να πατήσεις το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην χάνεις καμία ειδοποίηση για τις επόμενες βιντεάρες που έρχονται. Ξεκινάμε! What is going on? Η δεύτερη σεζόν του Loki λοιπόν ξεκινάει με τον πρωταγωνιστή μας να τρέχει και να μην φτάνει αφού έχει βρεθεί σε μια TVA, παιδιά, που κανείς δεν τον αναγνωρίζει. It's me. I don't know you. Ενώ λίγο πριν ήταν η πρώτη φίρμα εκεί μέσα. Όπως θα είναι δηλαδή σε λίγο καιρό, όλοι αυτοί οι YouTubers που βγάζουν βίντεο κάθομαι με το ένα πόδι όρθιο για 24 ώρες. Λέω στον αδερφό μου ότι είναι υιοθετημένος για 24 ώρες. Κάνω το ίδιο ακριβώς πράγμα ξανά και ξανά για 24 ώρες. Α, όχι. Το τελευταίο το έχει κάνει άλλος. Σας πρόλαβα ολόκληρο, παιδιά! Και εκεί που όλα πήγαιναν καλά με αυτή τη σειρά, ξαφνικά αποφάσισε να αντιγράψει το Star Wars. Και όχι όποιο και όποιο Star Wars, τα prequels. Και όχι απλά τα prequels, το επεισόδιο 2. Excuse me. Εκεί στην Marvel, κόψτε την πλάκα γιατί έτσι όπως το πάτε θα δούμε και κανέναν Jar Jar Binks να πετάγεται από το πουθενά. Don't do that again. Κόψτε το δυναστείο. We met each other. Παιδιά, τώρα που βλέπω αυτή τη σειρά, καταλαβαίνω πώς νιώθουν οι άλλοι όταν με βλέπουν μετά από πάρα πολλά χρόνια. Με χαιρετούν εγκάρδια, με ξέρουν, φαίνεται ότι με ξέρουν καλά, ρε παιδί μου. Και εγώ δεν τους θυμάμαι καθόλου. Πραγματικά, παιδιά, δεν ξέρω αν συμβαίνει μόνο σε μένα αυτό. Αν δεν συμβαίνει μόνο σε μένα, γράψτε μου στα σχόλια. Κανείς δεν θυμάται τον Loki λοιπόν, και πάνω που είναι έτοιμοι να τον πιάσουν. I got the intruder. I got the intruder. Αυτός ξαφνικά αρχίζει και κάνει όπως κάνω και εγώ όταν χτυπώ το μικρό δαχτυλάκι του ποδιού μου στο τραπεζάκι του σαλονιού. Αυτό. Loki, just a second ago, you didn't know me. Και ξαφνικά όλοι τον θυμούνται και δείτε πόσο όμορφα, παιδιά, μέσω κάποιων μοναδικών γεγονότων η σειρά σου εξηγεί πανέμορφα πως ο Loki καταλαβαίνει τι συμβαίνει. Has it always been there? The crack? It's been there as long as I can remember. Και το λέει αυτό, παιδιά, γιατί λίγο πριν που μπήκε μέσα σε αυτό το εναέριο ντάτσουν, το στρογγυλό μόνιτορ από την οροφή έπεσε και άνοιξε αυτήν την ρογμή που παρατήρησε μετέπειτα. Και αυτό, παιδιά, το κάνει συνεχώς η σειρά και το κάνει και με αριστούργηματικό τρόπο. Χρησιμοποιεί οπτικές πινέζες ως exposition για να καταλαβαίνει και ο ηρωάς της που βρίσκεται, αλλά και ο θεατής της. Ενώ αν βρίσκεται στο παρόν, στο παρελθόν ή στο μέλλον. Εν τω μεταξύ, ο Loki μεταφέρεται ξανά στο παρελθόν και βλέπει την αίθουσα πολέμου, όπως λέγεται συγκεκριμένη, να είναι διακοσμημένη με τη φάτσα του HWR ή αλλιώς He Who Remains. Μία διακόσμηση που στο μέλλον δεν βόλεψε, οπότε την άλλαξαν. Ναι, έτσι είναι πολύ καλύτερο. Παιδιά, θα έλεγε κανείς πως η TVA έχει πάρει ακριβώς την ανάποδη διαδρομή από την πραγματικότητα. Γιατί, για σκεφτείτε το, εμείς εδώ πέρα από πολυθεϊσμό πήγαμε στον μονοθεϊσμό και στη TVA έκαναν το αντίθετο. The branches are growing. They're way past red line. And you put out an order to stop pruning. Πράμε όμως το φοβερό συμβούλιο της TVA, κυρίες και κύριοι, που απαρτίζεται από την B15, τον Mobius, μια ουμπαλούμπα, ένα τύπο που κοιμάται για να μας κάνει και καλά να γελάσουμε η Marvel, αλλά δεν κόφτε το αυτό πια, δεν είναι αστείο! Μια σακοράφα ναζοστρατηγό και το τσιράκι της που μοιάζει να βγει και κατευθείαν από αγώνα motocross. Professor Rinsley, you are quite a marvel. I will be proud to lead with you. Στο παρελθόν τώρα, ο Loki ακούει μια ηχογράφηση στην οποία μιλάει ο He Who Remains με την Ραβόνα. Μια συζήτηση που θα χρειαστεί μετά και σε εμάς αλλά και στον Loki, ο οποίος θα κάνει χρονολογικό ντου στην σύσκεψη κορυφής. Επιστροφές καταστροφές είναι ο Λοκάρας, παιδιά, όπου σαν άλλος ράπερ φτύνει αλήθειες. That's who stole your lives! That's who's coming back! Αλήθειες τις οποίες δεν μπορεί κανείς εκεί μέσα να τις αποδεχτεί εύκολα, γιατί, παιδιά, στην TVA με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο
πάντα κάτι δεν θα θυμούνται. He who remains. This is his kingdom. Why would I not remember that? Because he wiped your memories. Α, ορίστε, είδατε που σας το λέω. Άρα λοιπόν, η δεύτερη σεζόν της σειράς Loki θα κινηθεί γύρω από το αν λέει αλήθεια ή όχι, όχι. Who remains και αν έκανε καλά η Σίλβη που τον έκανε να δει τα ραδίκια ανάποδα. Να ζει κανείς, παιδιά, δηλαδή, ή να μην ζει. Εντάξει, μην κοιτάτε, δεν φταίω εγώ που έγινα ποιητικό, θα καταλάβετε στο τέλος του βίντεο από πού επηρεάστηκα. Μοπίους, έλα παραδέξω το αγόρι μου, με βίσμα την πήρες τη θέση στην εταιρεία, έτσι. Πώς να θυμάσαι εάν σου έχει σβήσει κάποιο τη μνήμη αφού η πράξη προηγείται του αποτελέσματος. Θα μας τρελάνετε. Το βίσμα λοιπόν πηγαίνει τον Λόκι σε έναν ειδικό για να του πει τι παίζει με αυτό που εμφανίζεται και εξαφανίζεται κάθε λίγο και λιγάκι. Παρεμπιπτόντως, είχα και μία πρώην κάποτε που έκανε ακριβώς το ίδιο. Mobius, great to see you again. I'm Ouroboros. Nice to meet you, Loki. Να καλωσορίσουμε λοιπόν τον συμπαθέστατο Ouroboros ή Ouroboros όπως είναι στα ελληνικά, που θα τον λέμε OB από εδώ και πέρα, διότι παιδιά, εάν είναι άβολο το όνομά του στα αγγλικά μια φορά, στα ελληνικά είναι δύο. Για ευνότους λόγους. Ένα OB, παιδιά, που μπορεί κάποιος να πει πως είναι ο τέλειος υπάλληλος που δημιούργησε μέσω υπολογιστή ένας Έλληνας εργοδότης. Αφού δουλεύει ασταμάτητα 7 μέρες την εβδομάδα, 24 ώρες την μέρα. Καλά, μην νομίζετε εδώ πέρα, ακόμη και σε αυτόν 500 ευρώ το μήνα θα το δίνανε χωρίς δώρα και επιδόματα. Είπαμε, ο τέλειος υπάλληλος. That's what's been happening. Time slipping. You've seen that. Yeah. Ο αξιαγάπητος OB λοιπόν γνωρίζει για το time slipping του Loki και προσπαθεί να τον βοηθήσει να το φτιάξουν. Τώρα, γιατί κάνει όλο αυτό που κάνει ο Loki, πώς δηλαδή δημιουργήθηκε, πώς πήρε αυτή τη δύναμη, θα το μάθετε αυτό στο τέλος του βίντεο. Do I know you? Yes. Ο OB βοηθάει λοιπόν, ενώ ο Loki κάνει πέρα δόθε σε παρελθόν, παρόν και μέλλον για να συγκοντάρει την όλη φάση. You need to get to the temple loom so the extractor can pull Loki directly out of the time stream. Μάλιστα, από το χρονικό ρεύμα. Ρε παιδιά, ακούστε λίγο. Δεν λέω καλό χρυσό το Loki, δεν αντιλέγω ρε παιδιά, αλλά τέτοια πολύπλοκα κόνσεπτ, όσο και καλά να έχουν εκτελεστεί, δεν με τρελαίνουν, δεν με γοητεύουν ρε παιδιά. Έχω ξαναπεί πως η μαγεία όλη, τουλάχιστον για εμένα, βρίσκεται στο απλό. Και εδώ πέρα μόνο απλά δεν τα λες τα πράγματα. Of course. Yeah. Είναι το φαινόμενο Tenet που λέω εγώ. Φοβερό κόνσεπτ, οκ, ναι, ψαρώσαμε όλοι, αλλά είναι πιο πολύ για εντυπωσιασμό, για να φλεξάρει ο δημιουργός, δηλαδή στους άλλους δημιουργούς, παρά για την ψυχαγωγία του θεατή. When something is pruned, it's released from time. So the hope is that after you prune yourself, the extractor will pull you into the present. Να το βλέπετε, δεν είναι δυνατόν να καταλάβεις αυτό το project με την πρώτη θέαση, να το αντιληφθείς. Ίσως λέω, πιάσεις μόνο την επιφάνεια του πράγματος, αν είσαι αρκετά συγκεντρωμένος, αλλά αργά ή γρήγορα θα τη χάσεις. Στην μπάλα. Μη φοβάσαι όμως καθόλου, γιατί σήμερα έχεις εμένα. Θα σου τη δώσω εγώ πίσω. It looks like a disaster. It's a disaster. Λοιπόν, long story short ή μάλλον very long story short. Ο αργαλιός του He Who Remains δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα πλέον με τα επιπλέον κλαδιά που δημιουργήθηκαν μετά το θάνατό του από την Σίλβη, οπότε είναι έτοιμος να καταρρεύσει. Αλλά οι ήρωές μας, πριν προσπαθήσουν να σώσουν αυτό τον αργαλιό, πρέπει πρώτα να... Violently rip myself from every thread of time and space. Άνα, γεια σου, αυτό λοιπόν. Και μετά να σώσουν τον αργαλιό και ολόκληρο το πολυσύμπαν. Εδώ λοιπόν η σειρά τι κάνει με ένα σμπάρο. Χτυπάει δύο τριγώνια. Γιατί χρησιμοποιεί το κλάδεμα του Loki σαν ένα ελαφρύ exposition για αυτό που θα ακολουθήσει, δίνοντας ταυτόχρονα και ένα suspense, γιατί όπως λέει ο OB εδώ. Once those doors close, we won't be able to resync you. So it's now or never. Τώρα ή ποτέ λοιπόν, ή θα κλαδευτείς από παντού του λέει του Loki μόνο μιας, ή χαίρετε, τα λέγαμε. Δεν ήξερε όμως ο OB ότι εμείς ήδη έχουμε δει την ταμπέλα της σειράς που λέει Loki, άρα ξέρουμε ότι και ο Loki δεν πρόκειται να πάθει κάτι. Τι μας περάσετε ρε, γιατί πάθε συνούς. This time is synced to the loom. Green means prune. Αυτό το εργαλειάκι που κρατάει ο Loki, το χρονόμετρο δηλαδή, θα μας χρειαστεί, κρατήστε το. When I use this thing, I might not make it. Όπως κρατήστε και το ότι ο Loki λίγο μετά αφήνει το κλοπ κλαδέματος πίσω στο παρόν, όχι θελημένα, θέμητα δηλαδή, και πάει στο μέλλον. Όπου επειδή δεν το έχει στο μέλλον, δεν μπορεί να αυτοκλαδευτεί. Και τώρα, εάν δεν σας πειράζει, θα πηδήξω κάτι λεπτάκια, ελπίζω να μην μου κάνουν μήνυση, για να πάμε εδώ. Ναι. Mobius. Ο Μόμπιους με τα πολλά καταφέρνει να στείλει τον γάτσο στον αργαλιό. Όμως, παιδιά, ο Loki που έχει πάει στο μέλλον δεν έχει το κλοπ κλαδέματος για να αυτοκλαδευτεί. Οπότε. There you are.
Την ίστατη στιγμή ο Λόκι κλαδεύεται από κάποιον άλλον. Υπονοείται εδώ πέρα από την Σίλβη για να μπορέσει να τον τραβήξει ο Μόμπιους πίσω στο παρόν και πάλι χωρίς να έχει το θέμα του time sleeping. Στα εξηγεί ωραία ο Άρχοντας. Στα εξηγεί. Λοιπόν, πάμε παρακάτω και να λέω πάμε παρακάτω εννοώ στο δεύτερο επεισόδιο που κάποιος μπορεί να το πει και μια μεγάλη διαφήμιση των McDonald's. Γιατί οι πρωταγωνιστές μας πάνε πίσω στο 1982 για να βρουν την Σίλβη, η οποία ως ανειδίκευτη έπρεπε από κάπου να ξεκινήσει τη δουλειά, οπότε και έπιασε δουλειά στο McDonald's. Μπράβο παιδιά, πολύ αληθοφάνες αυτό. Και ναι, αυτό το κατάστημα που βλέπετε επί της οθόνης δεν υπάρχει, εννοείται στην πραγματικότητα, φτιάχτηκε μόνο για τις ανάγκες της σειράς. Και μάλιστα η χορηγία σε αυτή την περίπτωση, παιδιά, έγινε ανάποδα. Οι παραγωγοί δηλαδή μίλησαν στα McDonald's επειδή ήθελαν να κάνουν το θεατή να νιώσει νοσταλγία μέσω των McDonald's, να δεθεί με κάτι ρε παιδί μου που του είναι οικείο. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο, όχι μπράβο, φοβερή ιδέα. Και εγώ ακόμη με νοσταλγία θυμάμαι τη σερμπαντίνα που με είχε πάει όταν είχα φάει μικρό στο McDonald's. Ας το διάλογο, δεν με συγκινήσατε. Ήθελαν λοιπόν να νιώσει ο θεατής πως επιστρέφει σε μια ρομαντική εποχή, όπως κάνει και η Σίλβη εδώ. Οπότε η εταιρεία όχι απλά είπε ναι, η McDonald's εννοώ, αλλά αγόρασαν ένα πρώην ινδικό εστιατόριο και το μετέτρεψαν από το μηδέν σε κατάστημα McDonald's των 80's. Then why are you here? This is gonna sound strange. Είπε ο Λόκι αυτό θα ακουστεί παράξενο σε μια τύπισσα η οποία πέρασε μέσα από ένα σύννεφο που τρώει πράγματα για να φτάσει σε έναν τύπο έξω από το χρόνο για να τον σκοτώσει και να μπορέσουν όλα τα άλλα σύμπαντα να ζήσουν. Ρε είστε τρελός ρε, τι λες? The TVA is in danger and you were there. I need to know why. Λόκι, δεν το πας καλά, δεν το έχεις. Μα ρε παιδιά, λέει στο νούμερο ένα άνθρωπο που απεχθάνεται την TVA ότι η TVA στο μέλλον βρίσκεται σε κίνδυνο και πρέπει λέει να τη βοηθήσει. Λογικό να φάει άκυρο. I thought you were setting us up for an ambush. Hell, you were just setting us up for a great meal. Thank you. Ρε παιδιά, έλα τώρα, φτάνει με τη διαφήμιση. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, σε λίγο όπως το πάτε θα γίνετε κουραμπιέδες από χιόνι. We are all gonna die. This is God. Θα προσπεράσουμε τη σκηνή με το μαζικό κλάδεμα κλαδιών της Ναζί στο στρατηγού, το οποίο ουσιαστικά επέκτηνε τη σειρά για άλλα τρία επεισόδια, για να πάμε στο ψητό. Δηλαδή, τον Βίκτορ. Ποιον Βίκτορ? Τον Timely. He told me that we need to put this package in that window. Then why didn't he do it? He's dead. Και πάμε πίσω στο 1868 τώρα, όπου η Renslayer μαζί με τη Miss Minutes προσπαθούν να κάνουν πραγματικότητα το σχέδιο διάσωσης του He Who Remains. Το οποίο σχέδιο έλεγε να πάνε στο χρονικό σημείο εκείνο ακριβώς και να αφήσουν τον οδηγό της TVA στο παράθυρο του σπιτιού του, όπου εκεί μένει ο ίδιος αλλά είναι πιτσιρικάς, για να σιγουρευτεί ότι θα γίνει μεγάλος εφευρέτης όταν θα μεγαλώσει. Για να δούμε λοιπόν 20 χρόνια μετά πώς πήγε αυτό. There he is! Go on! Προφανώς και θα κατέληγε έτσι, διότι παιδιά τη γνώση είναι πολύ διαφορετικό να μοχθήσεις για να την αποκτήσεις και πολύ διαφορετικό να στη φέρουν έτοιμη στο πιάτο όπως έγινε σε αυτή την περίπτωση. Καλά, και εννοείται πως επειδή πετάχτηκε νέος εκολαπτώμενος He Who Remains, τα πεταγόταν... Δεν πεταγόταν και η τσουτσού. Η Σίλβη εννοώ, πετάγεται και παίζουν γύρω γύρω όλοι στη μέση ο He Who Remains. Those lights, your home, are in danger. Η οποία Σίλβη, παιδιά, έχει ακριβώς τον ίδιο χαρακτήρα με τη γάτα μου που την κατεβάζω συνεχώς από τη νέα πολυθρόνα και τη μαλώνα να μην ανεβαίνει πάνω για να μην την κάνει σκατά και εκείνη συνεχίζει να το κάνει επάπειρον. He may be our best hope of saving. I can't let him live. Ρε, της λέει ο Λόκι, θα καταστραφούν όλα άμα τον σκοτώσεις. Ξεκόλα, τι έβαλε αυτή, εκεί, ντουβάρι. Λόκι εναντίον Λόκι, όπως είναι φυσικό κυρίες και κύριοι, σημειώσατε χ και ο Timely, ως αυτοί τσακώνονται, βρίσκει την ευκαιρία, ξεγλιστρά και φεύγει μαζί με την Ραβόνα, την οποία λίγο μετά καψουρεύεται, μέχρι βέβαια να πει την λάθος κουβέντα. I have high hopes for this partnership. Τι είπε, τη λέει, συνεργασία? Όχι, όχι, όχι. Τι δεν καταλαβαίνει, ρε Ραμόνα μου γλυκιά? Δεν συνεργάζεται. Δηλαδή, τον τύπο το λένε He Who Remains. You heard her, Victor. Partnership. Σου φαίνεται για ομπαδικό τύπο? You have always been so smart, Victor.
Okay, I'm ready. Να σας πω εδώ πως τον Victor Timely, οι Loki και Mobius τον χρειάζονται για να ξεκλειδώσουν το σύστημα της TVA με τη χρονική του Avra, το οποίο είχε κλειδώσει η AI ζηλιάρα, aka Miss Minutes. Γιατί εάν δεν ξεκλειδωθεί θα... αυτό ακριβώς. Επιτέλους, ρε παιδιά, σε αυτή τη σειρά είπαν και κάτι απλό. If I had a body, we could truly lead together. You're good. Ναι. Το να τσακώνονται δύο γυναίκες για έναν άνδρα, παιδιά, είναι ήδη κάκιστο σαν εικόνα. Φανταστείτε η μία εκ των δύο τώρα να είναι μία αυτόβουλη AI. Αφήστε, παιδιά, μη σας τύχει. Μακριά από εμάς, ε. Μακριά από εμάς, μακριά σας λέω. Ρε, τι έχουμε πάθει με όλες τις τρελές. Ρε, κορίτσια, ηρεμία, τι τρελέ, αφού στο τέλος αυτός πάλι μόνος του θα παραμείνει. Δηλαδή, το λέει και το όνομά του. Δεν έχετε δει την πρώτη σεζόν. I'm order. No. Α, καλά, εντάξει, παιδί. Είχαμε δύο τρελές, η τρίτη μας έλειπε. Πάντως, αυτόν όπως το πάει, για he who remains δεν τον κόβω. Για he who dies μου κάνει πιο πολύ. I can make my own choices. I'm not the man you think I am. Get him out of here. That's how timely, ωραίος, παιδιά. Είδα τι έκανε, την έριξε στο φιλότιμο και τα κατάφερε, τσκαπούλα, ρε. Ο Λόγκη λοιπόν παίρνει τον Victor στη DVA και η Σίλβη στέλνει την Ραβόνα στο διάολο ή ό,τι πιο κοντινό σε αυτό έχουν εκεί πέρα. Η Ραβόνα, όπως έχετε καταλάβει, παιδιά, σιγά σιγά μετατρέπεται σε μια πολύ ισχυρή βίλεν. Σε μια μεγάλη βίλεν. Θα πω τώρα ισχυρή ή όχι, δεν το ξέρουμε ακόμα. Ειδικά όταν μαθαίνει αυτό. I helped win. You didn't just help. It was you who commanded the army. Η στρατηγός του στρατού του He Who Remains, λοιπόν, ήταν η Ραβόνα που υπό την ηγεσία της κιόλας νίκησε τον μεγάλο πολυσημαντικό πόλεμο. Άρα, βάλτε και το ισχυρί. Erase her memories. Erase all their memories. If you say so. Και αυτός, για ευχαριστώ, της έζησε τη μνήμη και αυτήνης και όλων όσων εργάζονταν στην TVA. Η Ραβόνα, λοιπόν, όπως προείπα, γίνεται σιγά σιγά villain, αλλά θα είναι σε κάποιο άλλο project villain, γιατί εδώ, παιδιά, ο μεγάλος κακός, ο μεγάλος εχθρός της σειράς μας είναι ένας και μόνο. Ο χρόνος. Ναι, όπως θα καταλάβατε αυτοί που με ακολουθείτε στο Instagram, δεν ήταν καθόλου τυχαίο που εγκαινίασε τη νέα τηλεόραση που πήρα με το Top Gun Maverick. Και όποιος ξέρει, ξέρει. Όποιος δεν ξέρει, ας πατήσει κάπου εδώ για να μάθει. Is that my loom? Yes, that's your loom. Παιδιά, παιδιά, φανταστείτε λίγο τη φάση που παίζει εδώ πέρα. Μπείτε λίγο στη θέση του Victor Timely. Φανταστείτε να έχετε όνειρο να γίνετε κάτι, να πετύχετε σε κάτι, να παλεύετε γι' αυτό σε όλη σας τη ζωή και μέσα στο άγχος της αβεβαιότητας και όλο αυτό που περνάτε, ρε παιδί μου, ξαφνικά να πηγαίνετε στο μέλλον και να βλέπετε με τα μάτια σας τα ίδια ότι τελικά τα καταφέρατε. Καλά, μιλάμε τώρα για τον βασιλιά των spoilers, δηλαδή παραπάνω δεν πάει. Rings of the loom aren't wide enough. We need to make the rings bigger. Παιδιά, χειρότερη ιδέα από αυτή δεν έχω ακούσει ποτέ ξανά. Από την πρώτη στιγμή που την άκουσα, μου φάνηκε ηλίθεια και guess what? Αποδείχτηκε τελικά ότι ήταν ηλίθεια. Spoiler alert. Τώρα το γιατί θα σας το εξηγήσω στη συνέχεια του βίντεο. Μείνετε μαζί μου. So more branches. Μια ιδέα, παιδιά, που τη σκέφτηκαν όλοι αυτοί εκεί μέσα, μέσα σε όλους αυτούς και ο Victor Timely, που όπως του είπε ο OB λίγο πριν. But I learned everything I know from a brilliant 19th century inventor named Victor Timely. He would have been bigger than Einstein. Σκατά στα μούτρα του θα ήταν, σιγά, και αυτό την ίδια κατάληξη θα έχει με τον Alfred Einstein. Θα ανατινάξει και αυτό όλο τον κόσμο. Όμως το όμορφο εδώ πέρα, παιδιά, είναι αυτό που λέει ο ουροβόρος. Your work is based on his work and his work is based on your work. Exactly which came first. It's like a snake eating its own tail. Πανέμορφη λεπτομέρεια, μπράβο σας, μπράβο σας, μπράβο σας. Και για να καταλάβετε όλοι για τι πράγμα μιλάω, κυρίες και κύριοι, ο ουροβόρος Όφης είναι ένα σύμβολο της αρχαιότητας που συμβόλιζε την αιωνιότητα και την συνέχεια του κυκλικού χρόνου. Και απεικόνιζε αυτό το σύμβολο ένα φίδι σε σχήμα κυκλικό που δαγκώνει την ουρά του για να αφαιρέσει το παλιό του δέρμα. Αυτό δηλαδή που λέει και ο φίλος μας ο ουροβόρος εδώ πέρα. There is much more temporal radiation out here than there was when you went out there, Mobius. Okay, πολύ ωραία. Υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη χρονική ακτινοβολία, παιδιά, από ό,τι είχε πριν που είχε πάει ο Μόρμπιους που πήγε με τα χίλια ζόρια και παραλίγο να γίνει ο Ghostface. Άρα, εγώ θα πρότεινα πως είναι καλύτερα να πάει ένας που έχει μεγαλύτερη αντοχή, ρε παιδί μου, σε οποιοδήποτε είδος δύναμης. Παραδείγματος χάρη, ένας θεός. Έχετε κανέναν εκεί ευχερό? Γιατί νομίζω πως έχετε. I mean, Loki's really gonna have to hoof it then, right? I'm gonna say, why is it suddenly me having to hoof it? Because it's your turn.
Μπράβο, ρε Μόμπιους, πολύ σωστό. Και είναι και η σειρά του και είναι και Θεός, ρε παιδιά. Δηλαδή, ό,τι πρέπει, ο κατάλληλος άνθρωπος για την κατάλληλη δουλειά. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Έλα, Λόκη, ετοιμάσου να τελειώνουμε. Sounds like whatever we do, we're playing God. We are gods. Άνα, γεια σου. Αυτό λέω κι εγώ. Είστε θεοί. Άρα, ετοιμάσου να τελειώνουμε. Α, ναι, παιδιά, συγγνώμη, δεν θα πάμε κατευθείαν στο ψητό γιατί ο Βίκτορ ήθελε σοκολατίτσα και τον απήγαγε ο X5 όσο προσπαθούσε να πιει σοκολατίτσα. Οπότε, no Victor, no party, δεν μπορούν να ξεκλειδώσουν το σύστημα ασφαλείας TVA πλέον. Τρεχάτε ποδαράκια, ομαλά λόγια. Και θυμάστε αυτό που σας είπα που έγινε στην αρχή της σεζόν με τον Λόκι να αυτοκλαδεύει τον εαυτό του στο μέλλον. Ε, τώρα το μέλλον έγινε παρόν. Και θέλω να με προσέξεις τώρα, ο παροντικός Λόκι που έχει φτάσει σε αυτό το σημείο κλαδεύει τον παρελθοντικό Λόκι που είχε ταξιδέψει στο μέλλον σε αυτό το σημείο για να σιγουρέψει πως δεν θα ξεκινήσει πάλι το time sleeping. Τα έξω εγώ ωραία. Of course. Yeah. Τίμιος. This minute is sabotaging everything. It's slowing us down. Could take it offline if I reboot the system. Και γιατί τόση ώρα δεν το κάνεις αυτό, βρε και φταίει ο Μπι, μας κοροϊδεύεις, τι φοβάσαι! What are we gonna lose? The dampeners that prevent people from using magic at the TVA. Φα, πάει παιδιά, πάει. Αυτό το έχασε. Από την πολλή δουλειά το έχει κάψει εντελώς. Ρε, οι μάγοι πλέον είναι με το μέρος σου, ξύπνα. Turn it off! Αυτό ακριβώς. Τα τελείωνε. I'm being locked down. Locked down. Hi, I'm Miss Minutes. Oh, that's new. Go. Και η μαγεία στη TVA, κυρίες και κύριοι, μόλις κατέφτασε για να κάνει χαμούλη. Ιδού! This is cozy. Η Renslayer πηγαίνει για μία ακόμη φορά στο διάολο, έχει συνηθίσει τη διαδρομή και ο Victor Timely, παιδιά, είναι έτοιμος να ξεκλειδώσει το σύστημα ασφαλείας για να σωθεί η TVA. Αν και είπαμε, δεν το κόβω γιατί το σχέδιό τους είναι ηλίθιο. Αλλά ηλίθιο, ξεηλίθιο, παιδιά, τι να κάνουμε, πρέπει να το δούμε. Λόκι, έλα, μπρο, ετοιμάσου, τώρα έχεις και τη μαγεία, είσαι ακόμη πιο δυνατός ενώ, τελείωνε. Come on, let's move. Wait. Should be me. Ε, όχι, όχι, γιατί να πας εσύ ρε μπρο, από πού είναι αυτό? Something wrong could happen and I know how the throughput multiplier works. Ε, παιδιά, τι λέτε, μιλάμε κυριολεκτικά για ένα και μόνο κουμπί. Μόνο ένα κουμπί χρειάζεται να πατήσει κάποιος και τέλος, έγινε δουλειά. Δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός για να το κάνεις, αρκεί απλά να έχεις χέρια. Time to be brave. Όχι, δεν είναι καθόλου καλή ώρα αυτή για να φανείς γενναίος, πίστεψέ με. Να, και ο Timely γίνεται κάτι που ταιριάζει απόλυτα με τα McDonald's που είδαμε πιο πριν, δηλαδή σερβαντίνα. Δεν, το περίμενε κανένας, το περίμενε. Ε, φυσικά, όλοι το περιμέναμε. Στείλετε το λάθος άνθρωπο, αυτό κάνατε λάθος. Τι λέμε τόση ώρα. Και πάπαλα, πάνε όλα παιδιά, πάνε όλα. Όλα, όταν λέμε όλα, νομίζουμε όλα. Εκτός από τον Λόκι. Ρε παιδιά, είπαμε, αφού το λέει ταμπέλα. This is not happening. Και δεν θα το πιστεύετε, παιδιά, αλλά μόλις πάει ο αργαλιός, ο Λόκι και πάλι ξεκινάει τα ταξίδια στον χρόνο. Ξέρετε γιατί? Γιατί πολύ απλά ο αργαλιός δεν καταστράφηκε. Αλλά διέγραψε όλα τα άλλα κλαδιά μαζί και την TVA εκτός από το Sacred Timeline. Και αυτό. Δεν το λέω εγώ, θα το πει ο ίδιος ο He Who Remains λίγο αργότερα. Θα φτάσουμε και εκεί όμως, περιμένετε, μην είστε ανυπόμονοι. Προς το παρόν, ο Λόκι θα περάσει από... Το 1962 και το Αλκατράς για τον δραπέτη Casey, το 2012 στη Νέα Υόρκη για την παιδίατρο B15, το 2022 και το Cleveland για τον πολιτή Jetski Mobius και το 1994 στην Καλιφόρνια για τον συγγραφέα παύλα επιστήμονα Ουροβόρο. Για να καταλάβει, παιδιά, ότι αυτό με το time sleeping δεν είναι καθόλου μα καθόλου τυχαίο, αφού τον βγάζει εκεί που πρέπει, όταν πρέπει, για να συναντήσει αυτόν που πρέπει. So, is this everyone? No, there's one more. Μαζεύει λοιπόν όλους αυτούς, παιδιά, ο Λόκι, όλο αυτό το παρεάκι μέσα σε ένα δωμάτιο για να διαβάσουν, λέει, τη χρονική του σαύρα, η οποία θα λειτουργήσει κάτι σαν συντεταγμένες για να μπορέσουν να πάνε ξανά πίσω στην στιγμή που ο Βίκτορ, μάλλον λίγο πριν ο Βίκτορ, γίνει μακαρόνια με κυμά. Βέβαια, από όλο αυτό το παρεάκι λείπει ένας, και όταν λέμε ένας, εννοούμε μία, δηλαδή η Σίλβη. I want a life. I want to live. What's wrong with wanting something, Loki?
Ρε Σίλβι, ρε Σίλβι, βρε κορίτσι μου, δηλαδή έλεος πια, έχεις κάτι σε ιδέα. Εξεκόλα, ξύπνα, σου λέει ο άνθρωπος πως εάν δεν τον βοηθήσεις, δεν θα ζήσεις ούτε εσύ, ούτε κανείς. Εάν είναι δυνατό, δηλαδή, βρε περίοδος με πόδια. I want to save the TVA. Why? I want the TVA back. And? What do you want? I want my friends back. Two bourbons, please. Excellent choice, Sylvie. Καταρχάς, μπάρμαν, βούλωσε το και φέρω τη σουμπαρίκλη κοπέλα. Δεν μπορώ, ρε παιδιά, τους χαίρομαι κάτι τέτοιους τύπους που πάντα έχουν να πούν μια καλή κουβέντα για την παραγγελία σου. Εξαιρετική επιλογή σου, Σίλβι. Της λέει, δηλαδή, εάν δεν ήταν εξαιρετική επιλογή μου, τι θα έκανες, θα με έβαζες τιμωρία, θα με άφηνες στην ίδια τάξη ή θα με έβαζες να γράψω κάτω φορές δεν θα ξαναπαραγγείλω μπέρμπον. Τα άλλα πια. Αχ, ηρέμησα. Λοιπόν, Λόκι, για πάμε πάλι τι έλεγες. I want my friends back. I don't want to be alone. See, we're both selfish. Όχι, από πού και σπου. Καμία σχέση. Ο ένας θέλει να σώσει τους πάντες, αλλά εντάξει, δεν θέλει να είναι και μόνος του, οκ, okay, κομπλέ, και η άλλη θέλει απλά να κάνει το δικό της. Ωραία, εντάξει, εντάξει, ας μην βγάλω γρήγορα συμπεράσματα. Λοιπόν, Σίλβι, για πες λίγα παραπάνω, ρε παιδί μου, πας και σε καταλάβουμε. I know this is hard, but your friends are back where they belong. Ρε, τι λέτε, τι σκεπτικό είναι αυτό. Καλά λέει ο Λόκαρος. Τι λέει της κοπελιάς. Ας τους να γυρίσουν πίσω τους ανθρώπους στην TVA έχοντας σώα στα σφρένα και ας επιλέξουν αυτοί που θέλουν να είναι. Πού είναι το εγωιστικό σε όλο αυτό, δεν καταλαβαίνω. Αφού ούτως ή άλλως δεν θα υπάρχει τίποτα, κανείς και πουθενά και θα καταστραφούν όλα. Ας γίνει αυτό να έχουν επιλογή τουλάχιστον. But without them, where do I belong? We're all writing our own stories now. Go write yours. Αν θα την γράψει, Μωρή Σαλούφα, θα την γράψει. Τι να σε κάνω που θα την γράψει. Θα την γράψει και για σένα. Και για όλους. Ξέρω εγώ τι λέω. What about the TVA? You're fine without it. No, they aren't. Everything's falling apart. Α, ναι! Τι έγινε, Σίλβι, τώρα καταραίουν όλα. Τι έγινε, γιατί ήρθαμε. Λίγο πριν δεν το έπαιζες μάγκας και ξερόλας. Τι έμαθες, τι έγινε, πήγε το σκατό στην κάτσα, Κοίτα να δεις που γύρισε πάλι στον εγωιστή Λόκι. Όσο είχα συμπαθήσει τη Σίλβι στην πρώτη σεζόν, τόσο την έχω συγχαθεί στη δεύτερη. Έχετε ακούσει όμως, παιδιά, τη φράση που λέει «Κάλιο αργά παρά ποτέ». Σε αυτή την περίπτωση δεν ισχύει, γιατί η Σίλβη άργησε να πάει, οπότε δεν έγινε δουλειά, όλοι μακαρονοποιήθηκαν. Όλοι. Είπαμε, όταν λέμε όλοι, σε αυτή τη σειρά εννοούμε όλοι, εκτός από το Λόκι. I did it. What? I controlled it. Learn to control your time slipping. Yes. Ο οποίος γυρίζει πίσω, παιδιά, στο παρελθόν, και όχι απλά γυρίζει πίσω, αλλά το κάνει και ελεγχόμενα αυτή τη φορά. I can rewrite the story. Μπράβο ρε Λόκαρε, μπράβο ρε Άρχοντα, τρέλα ανέμα. Λοιπόν, να σου πω, μήπως μπορείς να κάνεις κάτι και για το σενάριο ολόκληρης της πέμπτης φάσης, να το ξαναγράψεις, ενώ μήπως οδεί το πράγμα, οδεί τίποτα άλλο, να δούμε και καμιά καλύτερη ταινία, έχουν πολύ στα μάτια μας. Και δεν γίνεται να μην αναφέρουμε, παιδιά, τις μουσικάρες που παίζουν σε αυτήν τη σειρά, έτσι, να αγιάσουν τα χεράκια και τα αυτάκια της κυρίας Νάταλι Χολτ, που συνέχισε αυτό που έκανε από την πρώτη σεζόν, δηλαδή να γράφει αριστουργήματα. We took too long. Again, faster. Μία σκηνή, πολλά και διαφορετικά συναισθήματα εδώ πέρα, παιδιά, που παίζουν με το θεατή. Let's go faster this time. Διότι σαν σκηνή έχει την πλάκα της, λόγω και της δίσκο μουσικής που παίζει από πίσω. Γράψε άμα δεν γνωρίζεις το κομμάτι, A Fifth of Beethoven του Walter Murphy. Thank me later. Αλλά στη βάση της είναι μια λυπητηρή σεκάνς, γιατί, παιδιά, στην ουσία όλα όσα κάνει ο Λόκι εδώ πέρα είναι μάτια. Κάνει ξανά και ξανά και ξανά το ίδιο πράγμα, προσπαθεί για το ίδιο πράγμα και πάντοτε πέφτει σε αδιέξοδο. Again. Και παιδιά, σας μιλάω ειλικρινά, θα ήμουν all in σε αυτό, γιατί οπτικά μου αρέσει πάρα πολύ, αν δεν έβγαζε κανένα απολύτως νόημα. Γιατί ο Λόκι εδώ πέρα κάνει ξανά και ξανά και ξανά και ξανά το ίδιο πράγμα, και όχι μόνο αυτό. Obi, how long will it take me to know everything that you know about mechanics, physics and engineering? Decades. Centuries. Αλλά κάθεται αιώνες για να μάθει ό,τι ξέρει ο OB από μηχανική, φυσική και κατασκευές. Αιώνες, παιδιά, αντί να κάνει απλά μία κίνηση και να γλιτώσει αιώνες από χρόνο. Να βγει δηλαδή αυτός έξω από τον πολλαπλασιαστή αντί για τον Βίκτορ, που αντέχει την χρονική ακτινοβολία σαν θεός που είναι, και να δει ότι τελικά όλα αυτά είναι χαμένος χρόνος. It's not possible. We increased the throughput.
Άστο γυαλό. Σόπα ρε παιδιά. Δεν δούλεψε αυτό το απίστευτα επιστημονικά έξυπνο σχέδιο. Αλήθεια, πώς έγινε αυτό. Τα παιδιά, κυρίες και κύριοι, ξέρετε τι είπαν. Ας το πούμε με πιο απλά λόγια για να το καταλάβουμε όλοι. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν ένα χωράφι με πορτοκαλιές που βγάζουν συγκεκριμένο αριθμό πορτοκαλιών. Και έχουμε και ένα καλάθι μέσα στο οποίο τα βάζουμε για να μην πέφτουν κάτω και σαπίζουν. Τώρα, πάμε και ρίχνουμε σε αυτές τις πορτοκαλιές λίπασμα και οι πορτοκαλιές από εδώ και πέρα μπορούν να βγάζουν άπειρα πορτοκάλια. Άρα το καλάθι δεν τα χωράει πλέον όλα αυτά και πέφτουν κάτω και σαπίζουν. Έρχονται λοιπόν οι τρελοί επιστήμονες από τη σειρά Loki και τι λένε. Λοιπόν, θα πάρουμε αυτό το καλάθι και θα το ξεχυλώσουμε λίγο για να χωράει περισσότερα πορτοκάλια. Problem solved! Δεν χρειάζεται να εξηγήσω άλλο, νομίζω καταλάβαμε όλοι. You can't scale for infinite. Άστο διάολο, δηλαδή τι είπε ρε ο επιστήμονας που άμα έχει την τεχνολογία που έπρεπε στην εποχή του θα ξεπερνούσε και τον Αϊνστάιν. Φοβερό. You cannot kill him. I know this sounds strange. I've seen it. I know it. Άρε Θώμα ρε συνονόματε, άρε Θώμα ρε πόσο καλός ηθοποιός είσαι. Άστο διάλο και πόσο σου ταιριάζει αυτός ο ρόλος και το νέο μονοπάτι μάλιστα στο οποίο επέλεξαν και επέλεξες να τον βάλεις. Και δεν ξέρω αν προσέξατε τη λέξη επέλεξες που χρησιμοποίησα κυρίες και κύριοι, γιατί ναι, δεν ήταν τυχαία. Γιατί ο Tom Hiddleston ήταν ένας εκ των παραγωγών της σειράς Loki και μάλιστα ένας εκ των πιο ενεργών παραγωγών. Ο άνθρωπος, παιδιά, έδωσε όλο του το είναι σε αυτό το project. Θα σας πω όμως πιο μετά πιο πολλά γι' αυτό. Μείνετε για να ακούσετε πολύ όμορφα πραγματάκια. Να ακούσει κάποιος και κάτι, παιδιά, γιατί η Σίλβη δεν ακούει τίποτα. Λες και μιλά σε τοίχο. You've been seduced by a throne. The last thing I want is a throne. Sylvie, stop! Ρε κόψε το λαρίκι να ησυχάσουμε να πούμε σβλαμμένης! Όχι, όχι, παιδιά, πλάκα κάνω. Όχι. Την αγαπάμε τη Σίλβη, την αγαπάμε. Και ο Λόκη την αγαπάει. Όχι, παιδιά, δεν ακούω κουβέντα. Την αγαπάει τη Σίλβη ο Λόκη, δεν θέλω να το ξεχνάμε αυτό. Το αντίθετο δεν ξέρω αν ισχύει, γιατί ό,τι και να τη λέει, εκείνη έχει λοκάρει he who remains και δεν βλέπει ούτε σκέφτεται τίποτα άλλο. If you want me to stop, you'll have to kill me. Ο Λόκη λοιπόν προσπαθεί να πείσει το μουλάρι, την Σίλβη, προσπαθεί να την πείσει να μην σκοτώσει τον he who remains. Αυτή όμως επειδή είναι η Σίλβη. Δεν ακούει τίποτα ρε παιδιά, οπότε σε κάποια στιγμή γίνεται αυτό. Why do you never try to stop her? Fight back, do something. Άρα παιδιά, ήρθε η στιγμή να μάθουμε πως ο Loki απέκτησε αυτό το skill. Για το time sleeping εννοώ, ο He Who Remains είχε σχεδιάσει ακόμη και αυτό. How did you know? I know about the slipping. And who do you think paved that road? He Who Remains. Bingo. Όλον αυτόν τον καιρό δηλαδή πίσω απ' όλα ήταν εκείνος. Ήταν δικό του όλο αυτό το σχέδιο ώστε ό,τι και να γίνει να επιστρέφει και πάλι εκείνος πίσω στην μεγάλη καρέκλα. Reincarnation, baby. We die with the dying. We're born with the dead. Είδατε που σας είπα για την ποιήση λίγο πριν. Από εδώ επηρεάστηκα. Ο Loki λοιπόν εδώ πέρα χρησιμοποιεί ένα απόφθεγμα από το ποίημα του T.S. Eliot Little Gidding. Ένα ποίημα που πραγματεύεται την κυκλική φύση της ζωής και του θανάτου, τη σχέση μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος, την πνευματική αναγέννηση, την λύτρωση, την ισορροπία μεταξύ καταστροφής και αναγέννησης, την αποδοχή του παρελθόντος και την θυσία. Όλα ακριβώς δηλαδή όσα πραγματεύονται και οι δύο σεζόν της σειράς Loki. No, no, there's no problem. The temporal loom is a failsafe. Πρόβλημα, κανένα πρόβλημα λέω έχει χουρημένες παιδιά, ο οργαλιός μου δεν έχει κανένα πρόβλημα, εγώ τα έχω απολογήσει όλα, μην ανησυχείτε. Τι είμαστε, τίποτα τραχανοπλαγιάδες, λέει, δεν λέγουμε τυχαία αυτός που παραμένει. Delete the ones that aren't supposed to be there. Everything except the sacred timeline. Τσάμπα τα κάνα τώρα τους λέει τσουτσουνάκια από τόσο καιρό. Εγώ το κουλαράκι μου το έχω εξασφαλισμένο, δεν με ξεφορτώνεστε με τίποτα. Όλα είναι υπό έλεγχο. Και τώρα θα έρθει κάποιος να μου κάνει ένα εύλογο ερώτημα. Θα μου πεις, αφού ρε Θωμά ο He Who Remains όλα τα είχε κανονισμένα και ό,τι και να γίνει αυτό θα επέστρεφε. Τον Loki, τι τον ήθελε? Γιατί του έδωσε αυτό το skill? Γιατί να κανονίσει όλο αυτό με το time sleeping και να μην αφήσει απλά τον αγαλιό να κάνει τη δουλειά και αυτός να επιστρέψει στην θεσούλα του? Γιατί πολύ απλά κυρίες και κύριοι, ο He Who Remains στο τέλος της πρώτης σεζόν είχε πει στους δύο ήρωές μας. Why would you give up being in control? Buddy. And I'm older. I'm older than I look. This game is for the young, the hungry. Ήθελε λοιπόν να περάσει τα ενία σε κάποιον άλλον. Αυτός είχε πλέον κουραστεί να κάνει όλο αυτό που κάνει για τόσους αιώνες, διότι στην τελική είναι ένας απλός άνθρωπος και αυτός. Και ο πιο άξιος αντικαταστάτης σύμφωνα με αυτόν είναι ποιος άλλος, ο Loki, που λίγο πριν άλλωστε του είπε. Hold on. You're my favorite.
You know that. When there's two of you here, you were my favorite. Εντάξει, παιδιά, τι είπα, μπορεί κανένας να τον κατηγορήσει. Είναι φαν του Loki. Και αυτός, όπως και εμείς. I'll change the equation. I'll find another way. Ο Λόκι όμως, επειδή είναι πονηρός, του λέει: αδερφέ, δεν με πειθείς, κάτι κρύβεις. Όλο και κάποιος άλλος τρόπος θα υπάρχει για να σωθούνε όλοι. Οπότε του ρίχνει πανηγυρικό άκυρο. And around, and around, and around we go. Οπα! Τι έγινε μόλις τώρα, ρε παιδιά, ο He Who Remains έκανε κάνον την Ριάννα στο MCU ή μου φάνηκε? Το He Who Remains, γβαλίτσα. Το είχες από πριν το fanboy Loki, δεν το απέκτησες τώρα με τον Loki. Make the hard choice. Break the loom and you cause a war that kills us all. Or kill her. Ή πήγαινε ακόμη πιο πίσω στο χρόνο πριν καν βοηθήσεις στην έβρεση της Sylvie από την TVA. Αποκάλυψε την αλήθεια στο προσωπικό της εφόσον ξέρεις πλέον τα πάντα για να σταματήσουν το κλάδεμα και όλα καλά. Τι, όχι? Okay, so let's get into it. The man who would be king. That movie, stop. Stop, we just started. Άτσα, να το παιδιά, το έκανε ο παικταράς. Και ξέρετε τι μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτή τη σειρά? Αυτό ακριβώς που έγινε τώρα. Ότι οι τύποι έχουν δώσει απάντηση σχεδόν σε όλα τα ερωτήματα που μπορεί να κάνει κάποιος. Φαίνεται πως έχουν κάτσει και έχουν σκεφτεί τα πάντα. Έχουν κάνει στο σενάριό τους, ρε παιδί μου, αυτές τις ερωτήσεις που πρέπει να κάνουν όλοι στα meetings και έχουν κλείσει όποιο κενό υπήρχε. Μπράβο σας! Έτσι ακριβώς πρέπει να είναι ένα σωστό γενικά project. Να έχει αρχή, μέση, τέλος και εξ αρχής να έχει έναν σκοπό. Burden with glorious purpose. My life is a waste of time. Όπως κάνει και ο φίλος μας ο Λόκι εδώ πέρα, όπου μου δίνεται ευκαιρία, παιδιά, να σας πω πως το τελευταίο επεισόδιο της σειράς γενικά έχει τον ίδιο ακριβώς τίτλο με το πρώτο. Ένδοξος σκοπός. Glorious purpose. Άλλη μια ένδειξη δηλαδή πως υπήρχε συγκεκριμένο στόχο, συγκεκριμένο όραμα από την αρχή. Obvious, I need your help. I'm listening. How do you choose who lives and who dies? Ο Λόγκ λοιπόν, παιδιά, έχει βρεθεί σε αδιέξοδο, δεν ξέρει τι να κάνει, δεν ξέρει πώς να πάρει μια συγκεκριμένη απόφαση, γιατί όποια απόφαση και να πάρει θα είναι δύσκολη. Τι να κάνει, να σκοτώσει εκατομμύρια χρονικά κλαδιά και ανθρώπινες ζωές σκοτώνοντας την Sylvie, ή να σπάσει τον αγκαλιό και να βάλει όλο το σύμπαν σε κίνδυνο? You wanna hear a good story? Listen this one. Και ο Μόμπιους έρχεται να του πει μια ιστορία εδώ πέρα του Λόκη με έναν κυνηγό που δίστασε να κλαδέψει έναν αποκλίνοντα επειδή ήταν ένα μικρό παιδάκι και μάλλον Λόκη, φαντάζομαι εγώ, εάν κρίνουμε από το ότι το 99% των variants που έχουν εμφανιστεί στη σειρά είναι Λόκη. Και επειδή δεν τον κλάδεψε, έγινε ζημιά, δημιουργήθηκαν και άλλοι variants και ένας άλλος παρενέβη για να τον κλαδέψει. Αυτός που δίστασε ήταν ο Μόμπιους και εκείνη που έκανε την παρέμβαση ήταν η Ραβόνα. Και όλα αυτά τα λέει ο Μόμπιους για να καταλήξει εδώ πέρα. All because that one hunter, he lost sight of the big picture. You gotta keep the big picture in mind. Πρέπει να έχεις τη μεγαλύτερη εικόνα πάντοτε στο μυαλό σου, του λέει, και να μην σκέφτεσαι τόσο πολύ τον εαυτό σου. Γιατί η περισσότερη σκοπή... Most purpose is more burden than glory. Trust me, you never want to be the guy who avoids it because you can't live with the burden. Τι λέει εδώ ο Μόμπιους στον Λόκι λοιπόν? Του λέει ουσιαστικά πως, αδερφέ, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, μην το αποφεύγεις, μην προσπαθείς να διώξεις το βάρος και την ευθύνη από πάνω σου, απλά αποδέξου το και κάνε αυτό που πρέπει να κάνεις για το καλό όλων, γιατί δεν θες να είσαι αυτός που θα κουβαλάει για πάντα το βάρος της λάθος απόφασης. No, there's no comfort. You just choose your burden. Thank you, Mobius. Ρε παιδιά, δεν είναι τέλειο ότι αυτός που έφερε εξ αρχής τον Λόκι, τον συγκεκριμένο Λόκι εκεί και τον εμπιστεύθηκε να τον βοηθήσει σε όλα όσα είδαμε, είναι και αυτός που έστω και έμεσα στο τέλος τον καθοδηγεί προς τον ένδοξο σκοπό του. Δηλαδή, δεν ξέρω τι θα ήταν πιο όμορφο για κλείσιμο, ρε παιδιά. Νομίζω είναι το τέλειο κλείσιμο. I've lived through enough of them to know that sometimes it's okay to destroy something. If there's a hope that you can replace that thing. Τι όμορφα ηθικά διδάγματα που περνάει αυτή η σειρά, την τρέλα μου μέσα. Δηλαδή, τι μηνυματάρες περνάει και είναι και 100% σωστές. Πιστέψτε το, το έχω νιώσει και εγώ στο πετσί μου, παιδιά, γι' αυτό σας το λέω. Σου λέει εδώ πέρα, μην μείνετε κολλημένοι σε καταστάσεις, παύλα σχέσεις, παύλα επαγγέλματα που δεν σας πάνε, δεν σας ταιριάζουν. Εάν βλέπετε ότι τα πράγματα πηγαίνουν λάθος, μην κολώνετε, χαλάστε τα, καταστρέψτε τα και ξεκινήστε κάτι άλλο. Σίγουρα αυτό το κάτι άλλο θα σας κάνει να νιώσετε καλύτερα, ακόμη και αν το βάρος που θα πάρετε στις πλάτες σας είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είχατε.
Και προσέξτε λίγο, παιδιά, που τώρα που ο Λόκη επιστρέφει ξανά στην στιγμή που ο Βίκτορ προσπαθεί να σώσει την κατάσταση, ο υπολογιστής λέει «Καλώς ήρθες, αυτέ που παραμένεις, he who remains δηλαδή», και η κάμερα δείχνει τον Λόκη. Και να γιατί τον δείχνει! I know what I want. I know what kind of god I need to be. For you. For all of us. Ναι, 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 και αν σας θυμίζει κάτι αυτό που μόλις είπε ο Λόκη, έχετε μεγάλο δίκιο, κυρίες και κύριοι, γιατί είναι τα ίδια ακριβώς λόγια που είχε πει και στο τέλος της πρώτης ταινίας Thor. I could have done it, father. I could have done it for you, for all of us. Μόνο που τότε το είχε πει ένας απελπισμένος γιος που ήθελε την αναγνώριση και την συγχώρεση του πατέρα του, και τώρα την λέει ένας εντελώς άλλος άνθρωπος. Ένας Λόκη που συνειδητοποιημένα θυσιάζει τον εαυτό του για το καλό ολόκληρου του πολυσύμπαντος. Και θα σας το κάνω ακόμη καλύτερο, παιδιά, γιατί αυτή η ιδέα ήταν 100% του Tom Hiddleston. Εκείνος πήγε και πρότεινε ο χαρακτήρας του να επαναλάβει ακριβώς τα ίδια λόγια με τότε. Αυτό είναι, ρε παιδιά. Το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ. Όταν οι άνθρωποι αγαπούν αυτό που κάνουν και έχουν πάθος με αυτό, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Να, ορίστε, τα βλέπετε που αντέχετε τη χρονική εκνοβολία. Όχι, αν με λέτε και υπερβολικό. Ο Λόκαρος λοιπόν αλλάζει εμφάνιση και ετοιμάζεται για τον νέο του θρόνο. Κάτι το οποίο ταυτόχρονα πανηγυρίζεις γι' αυτό, αλλά στεναχωριέσαι κιόλας. Και με σύμμαχο τις δυνάμεις του δίνει ξανά ζωή στα κλαδιά. Παίρνει αυτός τον έλεγχο, παίρνει αυτός το βάρος και υφαίνει εκείνος τον δικό του πολυσύμπαν. Ένα πολυσύμπαν που δεν θα μπορούσε να είχε κάποιο άλλο σχήμα από αυτό. Από αυτό του δέντρου, μια ξεκάθαρη αναφορά στο Yggdrasil, το δέντρο που ένωνε τα 9 Βασίλεια. Κατά την άποψή μου, παιδιά, το τέλειο κλείσιμο ενός χαρακτήρα που λατρεύτηκε όσο λίγοι σε αυτό το σύμπαν. Είδαμε τον τέλειο τρόπο να μετατρέψεις έναν βίλεν αρχικά σε έναν αντιήρωα και μετέπειτα στον απόλυτο ήρωα του σύμπαντός σου. Ο Λόκι από ένα υιοθετημένο παιδάκι του Όντιν που προσπαθούσε συνεχώς να αποδείξει σε όλους ότι είναι πάνω από αυτούς, πάνω απ' όλα, τώρα αποφάσισε να είναι κάτω από όλους και από όλα, χωρίς να τον ενδιαφέρει, αρκεί να ξέρει πως όλοι είναι καλά. Και πάνω που πήγαιναν όλα καλά και όλα ωραία και είχαμε ξεχάσει όλη την υπόλοιπη νέα Marvel, ήρθε ο Mobius να μας υπενθυμίσει το Quantum Mania και τον Kang. Έλα! Ένας Kang, παιδιά, να μου δώσει άλλο ένα ζευγάρι μάτια να βλέπω, μιλάμε απίστευτος. Ξέρετε για ποιον λέω, για αυτόν που ξεχνούσε τις δυνάμεις του καθηγού και λιγάκι, μια ήταν σούπερ δυνατός και μια τις έτρωγε από θνητούς, αυτός. Και μάλλον, παιδιά, πρέπει να ξεχάσουμε και αυτόν τον Kang, αλλά και όλους τους υπόλοιπους, γιατί ο Jonathan Majors, ο οποίος τον υποδιόταν, καταδικάστηκε για παρενόχληση και κακοποίηση και εκδιώχθηκε κακήν κακός από τη Marvel. Κρίμα, γιατί μιλάμε για έναν εκπληκτικό ηθοποιό, το απέδειξε άλλωστε και σε αυτήν την σειρά, αλλά όπως έστωσε, ας κοιμηθεί. Πάντως, η δική μου άποψη είναι πως δεν θα ήθελα να γίνει recast στο ρόλο κάποιος άλλος. Νομίζω πως δύσκολα αντικαθιστάται ο συγκεκριμένος. Καλύτερα θα έλεγα εγώ να πάνε σε κάτι διαφορετικό. Τώρα το τι είναι αυτό δεν ξέρω πώς θα το κάνουν. Άλλοι πληρώνονται γι' αυτό, ας κάνουν τη δουλειά τους. Άσχετα αν δεν την κάνουν σωστά τα τελευταία χρόνια. Εγώ να πω για κλείσιμο ένα τεράστιο μπράβο στους δημιουργούς της σειράς Loki, ενός project που από την αρχή του μέχρι και το τέλος του ήταν διαφορετικό, ήταν μαγευτικό, ήταν καθηλωτικό, ήταν αψεγάδιαστο και έδωσε αυτό που αξίζει και στους θεατές, αλλά πάνω απ' όλα στον ήρωά του. Έναν ένδοξο σκοπό. Αυτά λοιπόν είχα να σας πω για την δεύτερη σεζόν της σειράς Loki. Θα ήθελα όπως πάντα κάτω στα σχόλια την δική σας άποψη για τη συγκεκριμένη σειρά. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί κάτι ακούγεται εκεί στα περίχωρα, εάν θα θέλατε να δείτε και τρίτη σεζόν της σειράς Loki. Εγώ δεν θα ήθελα. Εσείς
γράψτε μου στα σχόλια. Εγώ είμαι ο Θωμάς. Αν θέλεις να βλέπεις περισσότερο αυτή τη φάτσα, μπορείς να τη βλέπεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην χάνεις καμία ειδοποίηση για τις επόμενες βιντεάρες που θα έρθουν. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, να βλέπετε ταινίες και σειρές, αλλά πάνω απ' όλα να περνάτε όλοι σούπερ. Τα λέμε.